Ναι, συγχαρητήρια καταρχήν στην ομάδα της Καστοριάς. Δίκαια ήταν η νικήτρια του παιχνιδιού. Εμείς δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε, είχαμε κάποιο πλάνο για το παιχνίδι με τις δεδομένες απουσίες που είχαμε, δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Η ομάδα της Καστοριάς κατάφερε κάποια στιγμή και βρήκε ρυθμό στο transition που είχαμε πει ότι είναι ένα σημείο που πρέπει να ελέγξουμε, δεν το καταφέραμε. Εκεί άνοιξε η διαφορά και μετά ήταν πολύ δύσκολο για μας να επιστρέψουμε. Δεδομένες και της αστοχίας που είχαμε, γιατί είχαμε αρκετά ελεύθερα σούτα τα οποία τα χάσαμε και εντάξει. Ήταν λίγες πιθανότητες μετά. Όσο για το άλλο που είπατε, η κατάστασή μας είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη. Θα πρέπει να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Κάθε παιχνίδι είναι μια μάχη για μας. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάμε στα play-out και εκεί να δούμε να ελπίσουμε ότι θα είμαστε πλήρες, να μην έχουμε απώλειες για να μπορέσουμε να παλέψουμε για τη σωτηρία μας. Απόλυες οι οποίες μπορεί να κόστησαν σήμερα, coach, γιατί είδαμε ότι είχατε μόνο 8 αθλητές στην διάθεσή σας. Υπήρχε κούραση κάποια στιγμή στα παιδιά. Βέβαια, ναι. Και ήταν και σημαντική. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι παίζανε αρκετό χρόνο, γιατί είναι σημαντικοί παίχτες για μας. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε ομάδα. Εντάξει, σίγουρα το ρόστερ το δικό μας δεν είναι πολύ μεγάλο για να μπορούμε να καλύψουμε τέτοιες απουσίες. Αλλά δεν είναι και πάλι δικαιολογία αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να σταθούμε καλύτερα στο παιχνίδι, νομίζω. Είχα περισσότερες απαιτήσεις από την ομάδα. Όπως πάντα, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σε ένα παιχνίδι που αλλιώς το υπολογίζαμε και αλλιώς εξελίχθηκε. Γιατί η ομάδα του Παπάγου παρουσιάστηκε με αρκετές σοβαρές απουσίες. Αλλά αυτό κάπου μας απορρίθμισε στην αρχή. Γιατί η αμυντική μας τακτική ήταν προσανατολισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας πάνω στους συγκεκριμένους παίχτες οι οποίοι ήταν απώντες. Και μέχρι να βρούμε ρυθμό, πέρασε σχεδόν ένα δεκάλεπτο. Από εκεί πέρα μετά σφίξαμε την άμυνά μας, βρήκαμε λύσεις στην επίθεση, παίξαμε κατά διαστήματα πολύ ωραίο μπάσκετ. Και νομίζω ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο ευχαριστήθηκε ένα ωραίο θέμα και καλό αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Η Καστοριά παραμένει στην πεντάδα, στη διαδικασία, σε αυτή την φάση της διαδικασίας των play-off. Απομένουν βέβαια λίγα παιχνίδια, κρίσιμα, δύσκολα. Και βέβαια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, coach, και δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό τους αθλητές, την ομάδα γενικότερα, γιατί παίξαμε σήμερα και σε δύο μέρες η ομάδα θα αναγκαστεί να ταξιδέψει στην Πάτρα για να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έχει και αυτή τον δικό της απότερο στόχο. Εξετάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σίγουρα η κόπος είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Από εκεί πέρα σήμερα στο παιχνίδι είχαμε την πολυτέλεια, μια και πήραμε μια διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο να κάνουμε ένα rotation στους παίχτες. Δεν βαρέθηκαν πάρα πολύ οι παίχτες. Θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος για αποκατάσταση ώστε να είμαστε όσο το πιο έτοιμοι για το μάτς Πάτρας. Καλή ψυχολογία που θα είναι σύμμαχος, όπως και να το κάνουμε. Η ομάδα συνεχίζει να είναι στην πέμπτη θέση. Μας χαροποιεί αυτό πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό για την ομάδα μας. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να δουλεύουμε ώστε από τη στιγμή που εκπληρώθηκε ο βασικός στόχος της ομάδας να πετύχουμε τώρα έναν στόχο που δεν τον είχαμε στο μυαλό μας στο ξεκίνημα της χρονιάς. Αλλά μια και η ομάδα έχει πλασαριστεί εκεί, θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Ήρθαμε ουσιαστικά 8 άτομα, είχαμε κάποιες απουσίες σημαντικές. Ήρθαμε αποφασισμένοι να παλέψουμε, να δώσουμε ό,τι έχουμε. Η Καστοριά είναι μια υπερπλήρης ομάδα, τη διεκδικεί την είσοδο στα play-off και έμεσα την άνοδο. Ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, δώσαμε ό,τι είχαμε, αλλά κάποια στιγμή δεν ήταν αρκετό και ούτε δυνάμεις μας ούτε ο αριθμός των παικτών και αναγκαστικά μείναμε πίσω στο σκορ, η Καστοριά έτρεξε, εμείς μείναμε από δυνάμεις και ήρθε το αποτέλεσμα. Ένα κρίσιμο παιχνίδι ήταν για εσάς. Θέλετε να αποφύγετε τη διαδικασία των play-out, ωστόσο όμως σήμερα η ομάδα δεν παρουσιάστηκε πλήρης. Υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί. Υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί του Πέτρου του Μελισσαράτου, βασικό πεντάρι της ομάδας, ο Κώστας ο Ζόρζος, βασικός playmaker, και κάποια άλλα παιδιά, ο Τζόι. Παρ' όλα αυτά ήρθαμε, όπως σας είπα, δεν ήρθαμε για να χάσουμε. Δώσαμε ό,τι είχαμε, θέλαμε την νίκη, αλλά το σημαντικότερο είναι το παιχνίδι που έρχεται στην έδρα μας με τον Αμίντα. Αυτό στοχεύουμε, να κερδίσουμε. Και θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε τα play-outs. Πώς είναι το πρόγραμμά σας στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν? Ουσιαστικά έχουμε τον Αμίντα στην έδρα μας, το ψυχικό εκτός έδρας, μετά παίζουμε με τον Εθνικό στην έδρα μας και τέλος έχουμε τη Λευκάδα. Αρκετά δύσκολο φαίνεται να είναι. Δύσκολο, είναι δύσκολο, αλλά σε σχέση με τους υπόλοιπους μνηστήρες.
σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, ήσαν λίγο ανάποδα τα αποτελέσματα. Το Μαρούσι νομίζω κέρδισε. Κέρδισε το Μαρούσι. Η Καρδίτσα δεν ξέρω τι έκανε. Είμαστε σε ένα δεδομένο σκηνή τώρα όλοι μαζί και θα παλέψουμε. Νομίζω είμαστε σε πλεονεκτική θέση. Αν μπούμε στα πλέον, θα είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις, θεωρώ. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά λόγω των ημερών. Χριστός Ανέστη. ναι, καταφέραμε και κερδίσαμε το μάτς σχετικά εύκολα. Προετοιμαστήκαμε καλά όλη τη βδομάδα μέσα στις γιορτές και κάναμε προπονήσεις. Είχαμε την απαραίτητη συγκέντρωση τουλάχιστον από το δεύτερο δεκάλεπτο εκεί μετά και πήγαμε το μάτς εκεί που έπρεπε να πάει. Από εκεί και πέρα, όλες οι ομάδες αυτή τη χρονική περίοδο, δεν υπάρχει κάποια διάφορη ομάδα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Όλες οι ομάδες στέλνουν τα αποτελέσματα είτε για πάνω είτε για κάτω, είτε για τα play-off είτε για τα play-out. Δεν υπάρχει, ελάχιστες είναι οι ομάδες που είναι αδιάφορες. Ευτυχώς καταφέραμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας να το κάνουμε εύκολο, γιατί έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια, να πάμε λίγο πιο ξεκούραστα στο μάτς, ας πούμε, του Σαββάτου με την Πάτρα. Χωρίς να θέλω να δικήσω την εμφάνισή σας και την νίκη σας, βέβαια, πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο και ότι η αντίπαλη ομάδα ήρθε μόνο με 8 αθλητές? Σίγουρα οι επιλογές τους ήταν λιγότερες, είχαν τα θέματα τους στο αθλητικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν είναι τόσο εμφανέ, όσο ακούγεται, δηλαδή το 8 αθλητές. Καμιά φορά αυτά τα παιχνίδια μπορούν να σου κάνουν και τη ζημιά. Mm-hmm. Γιώργο, η Καστοριά στην πρώτη χρονιά της, στην ιστορία της, συμμετέχει, είναι στην πέμπτη θέση, είναι από τις ομάδες που είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, που εντυπωσιάζει με την πορεία της και είναι η ομάδα η οποία είναι στην διαδικασία των play-off. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται όλη αυτή η πορεία? Υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ μας, προπονητής, διοίκηση, όλοι είμαστε καλά μεταξύ μας και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Από την εμπειρία μου στις ομάδες, αυτό είναι το βασικό. Πέραν του μπασκετικού κομματιού, όλα τα παιδιά έχουν παίξει σε διάφορες ομάδες, αλλά όσο καλό και να είναι το υλικό, αν δεν δέσει το υλικό μεταξύ του, οι παίχτες με τον προπονητή, με τη διοίκηση, τότε όσο καλό να είναι και το υλικό, προβλήματα θα φαίνονται συνέχεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα και νομίζω ότι αυτό βγάζει μια υγεία στον αγωνιστικό χώρο και παίζουμε όπως μας βλέπετε να παίζουμε. Μάλιστα. Βέβαια, απομένουν τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα δύσκολα παιχνίδια. Αρχές γενομένες με αυτό του Σαββάτου με την Πάτρα. Πολύ μικρός ο χρόνος για ξεκούραση, για προετοιμασία, θα έλεγε κανείς. Καλύστε να αντιμετωπίσετε μια ομάδα η οποία είναι και αυτή στον ίδιο στόχο με την Καστοριά, πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Και βέβαια ακολουθεί ένα πρόγραμμα επίσης αρκετά δύσκολο, Περιστέρι, ομάδες οι οποίες. Εντάξει, το Περιστέρι το ξέρουμε όλοι. Να πάμε πρώτα στο παιχνίδι με την Πάτρα. Τι περιμένουμε και τι θα κάνουμε εκεί? Σίγουρα έχουμε κίνητρο απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη στη βαθμολογία και εμείς είμαστε πέμπτη. Θεωρητικά στα χαρτιά είναι ένα ντέρμπι. Από εκεί και πέρα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Η κούραση πιστεύεις θα παίξει ρόλο? Η κούραση είναι και σε εμάς αλλά είναι και σε αυτούς. Παίξαμε τις τελευταίες 10 μέρες, έχουμε παίξει 3 παιχνίδια, μεσολάβησαν και οι γιορτές. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει καθορίσει έτσι η Ομοσπονδία, αλλά πρέπει να τα απεξέλθουμε. Δεν είναι μόνο για μας, είναι για όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Υπάρχουν στο μυαλό μας και τα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν, ναι. Ένα στόχο. Υπάρχουν, εντάξει, σίγουρα στο βάθος του μυαλού μας έχουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα κοιτάμε ένα τα παιχνίδια. Από αύριο θα μπούμε στο γήπεδο, θα δουλέψουμε σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα που έχουμε για την Πάτρα και θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.